διάβαζα, Ζέτα, για τη μεγάλη αγάπη και για το πόσο όμορφα νιώθεις πλέον. Είσαι πανέμορφη, δεν χρειάζεται να φτιάξεις. Για το πόσο ωραία νιώθεις το Ρούτζου και που το θεωρείς σπίτι σου. Είναι πια, είναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές που το βλέπω και εγώ καμιά φορά το βράδυ, αισθάνομαι ότι χαλαρώνω τόσο πολύ όντως σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου ή τους φίλους μου και καμιά φορά λίγο με φοβίζει αυτό και λέω μήπως παραχαλαρώνω, αλλά μ' αρέσει. Όχι, χάρηκα που σε είδα. Όχι, μου χάρηκα. Φέτος έχεις λυθεί πιο πολύ απ' όλα με τις κάμερες. Με τις κάμερες, ναι. Κάτι θα κάνατε κι εσείς. Κάπως θα με στριμώχνατε. Αλλά εμένα ο σκηνοθέτης μου τώρα ξέρω ότι με θέλει για πρόβα. Για ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Έγινες κι εσύ vegan ή κάνω λάθος? Εγώ όχι ακόμη. Αλλά τρώω πάρα πολλά vegan πράγματα πια. Λόγω Μιχάλη. Ναι, αλλά εντάξει, όχι, κρατάω λίγο ακόμα. Το δώρο που σας είχα δώσει, το έχετε διαβάσει το βιβλίο με τις vegan συνταγές, σας είχα δώσει το Μιχάλη. Η βασική μαγειρική για χορτοφάγους. Έλα, από την εκπομπή μας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Θα είναι ίσως το πιο χρήσιμο χριστουγεννιάτικο δώρο. Εκείνο σίγουρα. Εγώ, άμα χρειαστεί κάτι, θα ξεκλέψω. Δεν το διαβάζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπω, ξεφυλίζω. Ναι. Πόσο εύκολα επιβιώνω. Ναι. Και αν έχεις άγχος, γιατί βλέπουμε πως. Κοίταξε, φέτος... εγώ γενικά δεν τα παρακολουθώ τα νούμερα. Είναι αρχή μου αυτή, ό,τι και αν κάνω. Δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρω, βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν και με ενημερώνουν. Όχι όμως σε καθημερινή βάση. Έτσι έχω καταφέρει να κρατήσω το κεφάλι μου ήσυχο. Από την άλλη, όντως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει χώρος για αυτούς που κάνουν κάτι ωραίο με την καρδιά τους να συνυπάρχουν. Θες να βάλεις τη μάσκα να δω αν είναι όντως η Ζέτα, γιατί είχε δικά σ' ακούω. Είμαι, αλλά είμαι και άβαφη και δεν το ξέρω, θα σας δω και γεια σας τώρα. Φιλιά πολλά.